Οι προκρατήσεις για φέτος, όπως εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο για το καλοκαίρι, είναι πολύ πιο ενθουσιώδεις από ό,τι ήταν τον περσινό Ιανουάριο για το περσινό καλοκαίρι. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Η αισιοδοξία, όπως και να έχει ωστόσο, είναι συγκρατημένη για τη νέα τουριστική περίοδο στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στη Μεσσηνία. Είναι και το momentum που έχει κάθε νέα αρχή που αναλαμβάνει. Έχουμε νέα περιφερειακή αρχή, νέα πρόσωπα. Ελπίζουμε να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα και να μπορέσουν να κάνουν έστω και εκείνες τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες, τις σημαντικές όμως ενέργειες που πρέπει, για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Μεσσηνία, οι επιχειρήσεις, όλο της το δυναμικό στις προσδοκίες και τις δικές μας. Πάντα θα έχουμε προσδοκίες, πάντα θα είμαστε έτοιμοι σαν επιχειρήσεις να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες της περιοχής. Και προφανώς ειδικό βάρος πρέπει να δοθεί στις υποδομές, με το αεροδρόμιο να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τα στοιχεία πανελλαδικά είναι καλά αυτό το πρώτο τρίμηνο του 2024, κάτι που κάνει τους εκπροσώπους του κλάδου να αισιοδοξούν. Έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία από τον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου δείχνουν μια αυξητική πορεία της τάξης του 6% στις αφίξεις ξένων επισκεπτών προς το αεροδρόμιο Αθηνών. Ελπίζουμε αυτή η τάση να παραμείνει και από ό,τι φαίνεται και από άλλα στοιχεία στη δημοσιότητα που βγαίνουν από μεγάλα κανάλια κρατήσεων, υπάρχει αυτή η αυξητική κίνηση, αλλά υπάρχει και η πρόθεση Ευρωπαίων, κυρίως Βρετανών, Γερμανών, από τις χώρες της Βορείου Ευρώπης να επισκεφθούν την Ελλάδα φέτος. Ελπίζουμε και εμείς και ως Πελοπόννησος αλλά και ως Μεσσηνία ότι θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και θα μπορέσουμε σιγά σιγά να στήσουμε το προϊόν που πραγματικά στην περιοχή μας αξίζει να στήσουμε, ώστε να αρχίσουμε να μπορούμε να διακρατούμε περισσότερο από τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα. Τα νούμερα μας δεν είναι και τόσο καλά, το είδαμε και από τις μειώσεις του αεροδρομίου την προηγούμενη σεζόν που έφτασαν στο 15% και θα πρέπει να εξευρεθούν εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να βελτιώσουν λίγο τις υποδομές της πύλης εισόδου που λέγεται αεροδρόμιο, μιας και ο τουρισμός από το εξωτερικό είναι κυρίως αερομεταφερόμενος, με χρυσό του ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο του αεροδρομίου και πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει το αεροδρόμιο.